Ήταν ένα ωραίο γκολ, ένα σημαντικό γκολ μαζί με τον γκολ του Μιστακίδη, γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση του κυπέλου και ελπίζω στη συνέχεια να πετύχω περισσότερα τέτοια γκολ. Σίγουρα όταν είσαι τραυματίας πάντα είναι δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή η κατάσταση η οποία βιώνει, αλλά δουλεύω σκληρά και θέλω να πιστεύω ότι θα γυρίσω στον αγωνιστικό χώρο πιο σύντομα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Νιώθω καλά, αλλά ας κρατήσουμε το στοιχείο της έκπληξης, να μην ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα γυρίσω πιο γρήγορα. Δεν είναι κάποιο πρόβλημα για μένα. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να τραυματίζεις σε μια καλή στιγμή, αλλά είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου και δουλεύω σκληρά έτσι ώστε να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς αν έχει συμβεί ποσοτικά κάτι. Ωστόσο, αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι το ξεκίνημά μου στον ΠΑΟΚ ήταν τέλειο. Όλα τα κομμάτια του παζλ κόλλησαν όπως θα έπρεπε να κολλήσουν. Η ομάδα με υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά και ελπίζω να συνεχίσω σε αυτό το ρυθμό. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Περιμένω να έρθει η στιγμή που θα μπω στον αγωνιστικό χώρο και θα πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο. Έχουμε πολλά παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν με τον ΠΑΟΚ, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα μέχρι τότε να πραγματοποιήσω το ντεμπούτο μου και τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω πόσο ίδιος εξηγεί κάποιες μεταπτώσεις του ΠΑΟΚ στην απόδοση. Παίζει να μετρέπει τον Ολυμπιακό που κερδίζει. Μετά παίζει με την ΑΕΚ, δεν είναι καλή ομάδα. Πού το αποδίδει ο ίδιος, είναι ψυχολογικό. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συμβεί στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να κερδίσεις τη μία εβδομάδα την καλύτερη ομάδα και την επόμενη ακριβώς εβδομάδα να χάσεις από μια πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και δεν μπορείς να το εξηγήσεις απόλυτα. Δεν υπάρχουν ελάχιστες ομάδες στον κόσμο που μπορούν να κερδίζουν κάθε παιχνίδι. Καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι μια μεγάλη ομάδα, χρειάζεται περισσότερη σταθερότητα στο παιχνίδι του και στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, αν όχι σε όλο, να έχει εμφανίσεις πολύ καλού επίπεδου και πολύ καλές. Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται πάντα. Μέχρι στιγμή στην καριέρα μου, όσες ομάδες και αν έχω παίξει, πάντα υπήρχαν κατά τη διάρκεια της σεζόν παιχνίδια που όλοι αναρωτιόμασταν πώς χάθηκαν. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό, συμβαίνει, δεν μπορείς να το περιορίσεις, απλά καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας.